Ένα εκρηκτικό μείγμα καύσωνα, ανομβρίας και ισχυρών ανέμων απειλεί την νοτιοανατολική Αυστραλία, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για νέες πυρκαγιές. Τεράστιο είναι το πλήγμα στη μοναδική βιοπικιλότητα της χώρας. Τα νεκρά ζώα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ οι φωτιές κάνουν στάχτη τους φυσικούς τους βιότοπους. Αντιμέτωποι με την τραγωδία, οι Αυστραλοί καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Για κάποια από τα άγρια ζώα που επιβιώνουν από τις πυρκαγιές, η ευθανασία και οι μαζικές θανατώσεις είναι η μοναδική επιλογή. Κυρίως όταν τα εγκάβματα που έχουν υποστεί είναι σοβαρά. Περισσότερες από 10.000 διψασμένες καμήλες θα θανατωθούν εν μέσω ξηρασίας. Καταναλώνουν πολύ νερό, ενώ αποβάλλουν μεθάνιο που ισοδυναμεί με 1 τόνο διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Την ίδια τύχη έχουν και πολλά τραυματισμένα καγκουρό. Εκατομμύρια από αυτά υπέστησαν φρικτά εγκάβματα και δυσκολεύονται να αναζητήσουν τροφή ή να ξεφύγουν από τα αρπακτικά. Είχε πολύ σοβαρά εγκάβματα στα πόδια. Ήταν αδύνατο να κινηθεί. Δεν μπορούσαμε να το φροντίσουμε. Όταν ζυγίζουν πάνω από 70 κιλά, είναι φυσικά αδύνατο να τα σηκώσουμε. Πόσο μάλλον να τα μεταφέρουμε και να τα πάμε στον κτηνίατρο. Στην περίπτωση αυτή, δυστυχώς, έπρεπε να θανατωθεί. Η πολιτεία της Βικτόρια κηρύχθηκε σε κατάσταση καταστροφής, ενώ συναγερμός ήμανε σε Νότια Αυστραλία και Νέα Νότια Ουαλία. Μέσα στις επόμενες ώρες, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η Αυστραλία διανύει παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, οπότε πολλά ζώα ήταν ήδη υποσιτισμένα. Οι πυρκαγιές που καίνε από το Σεπτέμβριο έχουν αποτεφρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια στρέμματα γης σε 5 πολιτείες και έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους. Έχουμε προβλέψεις για ακραίες καιρικές συνθήκες που θα ενισχύσουν τις πυρκαγιές σε μια πολύ ζεστή ημέρα. Μικρή ανάσα από την τραγωδία, το ετήσιο φεστιβάλ Elvis στο Parkshire της Νέας Νότιας Ουαλίας. Εκατοντάδες οσίες και λάτρες του βασιλιά συγκεντρώθηκαν με αφορμή την επέτειο γέννησής του, διασκέδασαν και συγκέντρωσαν χρήματα για τους πυρόπληκτους.